Πρώτος καλεσμένος ο Λευτέρης Κουγιουμούτζης, που μας πάει πίσω στις μέρες της σκληρής καραντίνας. Ένα ημερολόγιο εκκλεισμού που έγινε βιβλίο, η ζωή μας στην καραντίνα που έγινε βιβλίο. Αλήθεια τώρα, αυτά που διάβασα εγώ ήταν σημειώσεις δικές, δηλαδή ήταν το προσωπικό σου ημερολόγιο. Όχι. Πες την αλήθεια. Ρώτησέ με στον αέρα, να σου πω. Στον αέρα είμαστε. Ναι, αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή. Έχουμε ξεκινήσει. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Να πούμε λοιπόν ένα ιστορικό για το πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Ναι, θέλω να το ακούσω αυτό, πώς έγινε. Γιατί λες ημερολόγιο εκκλεισμού και περιμένει κανείς ότι θα ανοίξουμε το προσωπικό ημερολόγιο του Λευτέρη και θα δούμε τι έγραφε την πρώτη μέρα της καραντίνας, τη δεύτερη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς, θα θυμίσουμε ότι η πρώτη καραντίνα έπιασε το Μάρτιο του 2020 και έπιασε κάπως ξαφνικά. Μια τρίτη βράδυ, νομίζω, ήταν αρχές του μήνα. Μια Τετάρτη κλείσαν τα σχολεία. Μπράβο, την παραμονή λοιπόν που κλείσαν τα σχολεία, με το που ανακοινώνει η κυβέρνηση ότι από αύριο τα σχολεία είναι κλειστά. Εκείνη τη σεζόν έκανα ενισχυτική διδασκαλία σε ένα γυμνάσιο στην πόλη του Ηρακλείου. Καθηγητής γάρ. Καθηγητής γάρ και σε οικογένεια καθηγητών, μια και η γυναίκα μου είναι καθηγήτρια επίσης. Με τρία παιδιά, τα δύο πήγαιναν σχολείο ήδη στο δημοτικό. Οπότε ξαφνικά από την επόμενη μέρα βρισκόμασταν όλοι στο απόλυτο μηδέν. Μέσα στο σπίτι, δεν είχε πιάσει ακόμα ο καταναγκαστικός εκκλεισμός, ο υποχρεωτικός. Ήταν, ας πούμε, οικειοθελή στην αρχή για να προστατευτούμε από την επερχόμενη καινούργια κατάσταση. Δεν είχαμε ακόμα καταλάβει τι συμβαίνει. Να φέρουμε στο μυαλό μας τις πρώτες μέρες ήταν κάτι το άγνωστο, κάτι το ομιχλώδες. Κάτι που θα κρατήσει για λίγο. Κάτι που είχε αρχίσει ήδη να ξεκινάει στην Ιταλία και σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ήταν ακόμα κάπως απόμακρο. Είχαμε και τους πρώτους νεκρούς σιγά σιγά τότε. Οπότε ξαφνικά βρισκόμαστε στο απόλυτο κενό. Γιατί στον πρώτο εγκλεισμό του 20, της άνοιξης του 20, δεν είχαμε τηλεκπαίδευση, αν θυμάστε. Είχαμε τη λεγόμενη ασύγχρονη, κάποια στιγμή μετά από μερικές εβδομάδες ολότελα, είπε το Υπουργείο Παιδείας ότι να ανεβάσετε κάποιο υλικό πάνω στις πλατφόρμες ώστε να μπαίνουν τα παιδιά, να κάνουν κάτι τέτοιο. Να έχετε μια επικοινωνία μέσω email, άρα πρόγραμμα δεν υπήρχε. Εσείς λοιπόν μένετε χωρίς δουλειά. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς αντικείμενο, χωρίς περιεχόμενο αυτό. Πέντε άνθρωποι κλεισμένοι σε ένα σπίτι. Τα παιδιά χωρίς σχολείο, πάλι χωρίς πρόγραμμα. Ξαφνικά. Οπότε ψυχολογικά από κάπου πρέπει να πιαστώ. Και επειδή γενικώς αρθρογραφούσα πολλά χρόνια, κυρίως στην εφημερίδα των συντακτών, είπα ότι πρέπει να κάνεις κάτι, να δεσμευτείς, για να έχεις κάποιο χώρο και κάποιο χρόνο δικό σου μέσα στην ημέρα. Να μην γίνει χυλός τελείως. Να φτιάξεις ένα πρόγραμμα, να κάνεις αυτή τη δέσμευση. Ναι, να έχω μια αποστολή, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ έχω να γράψω. Και είπα ότι θα γράφω ένα κείμενο κάθε μέρα. Ναι. Σαν ημερολόγιο. Για να δεσμευτώ ότι θα το γράφω. Γιατί άλλο πράγμα είναι να το λες και άλλο να το κάνεις. Ναι, γιατί μπορείς να παρασύρει όλο αυτό το πράγμα. Εννοείται. Γιατί μου λες κάποια στιγμή έχει πάει αργά, λες έλα μωρέ, άστο αύριο τώρα. Πάει κοιμηθούμε, να κάνουμε Λευτέρη, κάτι άλλο. Έκανες το αυστηρό του στυλ ότι εγώ θα δουλεύω, ξέρω εγώ, θα γράφω το κείμενό μου 9 με 11 το πρωί. Όχι. Ή όποτε τύχαινε. Όποτε ξεκλέψω κάποιο χρόνο και με τους πάντες παρόντες συνήθως. Δηλαδή, όχι απομονωμένο σε ένα δωμάτιο. Στη μέση του σαλονιού. Στην καραντίνα πώς το έκανες, πώς το διαχειρίστηκες, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Στην καραντίνα εννοείς στη συνέχεια. Η συγγραφή αυτών των κειμένων έγινε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ήσουν εκεί μέσα στο σπίτι, πολυεπιδρούσατε όλοι μαζί. Ακριβώς, εννοείται. Ήταν παιδιά, γονείς, all together. Αυτό που θέλω να σου πω για να σου ολοκληρώσω την προηγούμενη αφήγηση είναι ότι για να δεσμευτώ ότι θα το γράφω, βγήκα και το ανακοίνωσα στους φίλους μου τους ηλεκτρονικούς δημόσια. Του παιδιά, κάθε μέρα θα σας έχω ένα κείμενο. Και το ανέβαζα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να δεσμευτώ πάνω σε ένα ακροατήριο, ώστε να περιμένουν οι άλλοι ότι εσύ πού είναι το κείμενο σήμερα και να κάθομαι να γράφω. Προκύψανε διάφορα. Δεν είναι ένα ημερολόγιο προσωπικό με την έννοια ότι σήμερα ένιωσα αυτό, σήμερα έγινε αυτό το γεγονός, σήμερα ξέρω εγώ τσακωθήκαμε. Ναι, ναι. Όχι. Έχει μέσα διάφορα πράγματα, κυρίως αφηγήματα, μικρά διηγηματάκια δηλαδή, ιστορίες που τις έκλωθα μέσα μου καιρό και με αφορμή την καραντίνα και τα γεγονότα της. Βρήκαν μια διέξοδο και βγήκαν προς τα είναι έξω. Είναι αυτοτελής, σαν σφινάκι που μου λέει. Αυτό σπίτα. Είναι. Ανοίγεις, ναι. Δεν έχουν μια σειρά νοηματική, όχι, χρονική σειρά. Δεν υπάρχει. Αν εξαιρέσεις το ότι είναι η πρώτη, ναι, δεύτερη, ακριβώς, τρίτη, τέταρτη μέρα και πάει λέγοντας. Και έχει μέσα πολλά πράγματα. Κυρίως είναι αφηγήματα. Έχει κάποια λίγα δοκιμιακά. Έχει κάποια έμετρα σε μια απόπειρα, ας πούμε, να φτιάξουμε μερικά στιχάκια. Τι άλλο έχει μερικά χιουμοριστικά. Γενικώς έχει για όλα τα γούστα πράγματα.
Εμένα, ξέρεις τι, από όλα όσα διάβασα και τα 54 δεν είναι. Είναι 54, 54. Ναι, είναι 54. Αν με ρωτούσε κάποιος τι είναι αυτό τέλος πάντων το βιβλίο, τι αίσθηση έχει, και αυτό που σχολίασα και πριν το με ρώτησαν ποιον έχεις καλεσμένο, λέω: το Λευτέρη. Έχει πάρα πολύ χιούμορ ο Λευτέρης και έγραψε και ένα βιβλίο για την καραντίνα. Αυτό μου έμεινε. Ότι έχει το χιούμορ. Αυτό διαπέρασε τη δική μου τη ψυχή. Και ξέρεις, είναι και λίγο. Είναι και λίγο οξύμερο, αν το έτσι που το είπες. Μένα μου αρέσουν τα αντιφατικά γενικώς. Έχει χιούμορ και έγραψε και ένα βιβλίο για την καραντίνα. Ενώ η καραντίνα φέρει ένα φορτίο βαρύ, ας πούμε. Ναι. Και ο τίτλος είναι, σε παραπέμπει σε κάτι βαρύ, σε κάτι καταθλιπτικό. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα εξώφυλλο και να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Έλενη τη Βέγερ, τη Γιουρτάκη, που μου έκανε. Μου χάρισε το έργο της για το εξώφυλλο αυτό. Που να αμβλύνει αυτή την κατάσταση και να δίνει στον υποψήφιο αναγνώστη την αίσθηση ότι αυτό που θα διαβάσει δεν είναι κάτι σκληρό, δεν είναι κάτι βαρύ, δεν είναι κάτι καταθλιπτικό. Δεν το διατρέχει ένα ενιαίο συναίσθημα, γιατί όπως να το κάνουμε, σαν ημερολόγιο, κάθε μέρα αισθάνεσαι διαφορετικά. Και η ζωή μας είναι διαφορετική. Αλλά δεν θα. Χωρίς να κάνουμε spoiler τώρα, ας μην περιμένει ο αναγνώστης ότι θα είναι κάτι πολύ, πολύ βαρύ. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν είναι βαρύ. Άφησε με να πω την αλήθεια τώρα. Εγώ το διάβασα, το πήρα το βιβλίο, κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες. Εδώ κάναμε ένα αγώνα δρόμου να προλάβουμε την έκδοση του βιβλίου και την εκπομπή. Σήμερα κλείνει 10 μέρες κυκλοφορίας. Ναι. Καλώς όρισες τη ζωή μας. Το διάβασα στα σκαλάκια ενός φροντιστηρίου. Περιμένοντας το γιο μου, πέρασε έτσι. Ήταν μια ανάσα. Είναι τόσο εύκολο διάβαστο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι ο μέσος όρος, διότι καραντίνα δεν έκανα λόγω δουλειάς. Οπότε δεν το βίωσα αυτό, δεν έχω αυτό το συναίσθημα που μου περιγράφουν όλοι οι άνθρωποι γύρω μου. Εσύ ανατρέχοντας πίσω εκεί, σφίγγει την καρδιά σου ή... Σφίγγει την καρδιά σου. Καταρχάς δεν έχουμε βγει από αυτό. Είμαστε υπό μία έννοια μέσα σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση, απλά λίγο ξεγελιόμαστε. Δεν ξέρω τι ρήμα να χρησιμοποιήσω. Δεν είμαστε στο μέχρι την πόρτα του σπιτιού σου και τέλος. Αυτό που τρόμαζε εκείνες τις ημέρες και δεν σου κρύβω ότι και εμένα με είχε φοβήσει, ήταν το άγνωστο. Mm. Γιατί ξαφνικά ένα νέο του δελτίου ειδήσεων, στην Κίνα υπήρξε αυτό το περιστατικό και είναι επικίνδυνο. Πόσα δεν ακούμε κάθε μέρα, δεν δίνουμε σημασία ιδιαίτερη. Ξαφνικά μια μέρα ήρθε στην πόρτα μας και δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Ακούγαμε και όλη τη διάρκεια της άνοιξης. Τα μακάβρια νέα από την Ιταλία εκείνη την εποχή που δεν πήγαινε το πράγμα καθόλου καλά και είχαμε όλοι κάπως πανικοβληθεί. Από την άλλη, υπήρχε και ένας, ας το πούμε, υποτυπώδης ενθουσιασμός με την έννοια ότι υπήρχε ένας κοινός τόπος. Ήμασταν όλοι στρατευμένοι απέναντι σε αυτό και είχαμε κάποια ομοψυχία και πάμε να το αντιμετωπίσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Και τα πήγαμε και καλά την πρώτη εποχή, αν θυμάστε. Μέχρι που βγήκαν τα εμβόλια. Μέχρι που. Εντάξει. Όχι, και πριν, αρκετά νωρίτερα. Αρκετά νωρίτερα είχε αρχίσει να χάνεται αυτό το πράγμα. Για πολλούς λόγους και διάφορους, για πολιτικούς αν θες, για κοινωνικούς. Κάποια στιγμή χάθηκε. Αλλά εκείνη την εποχή υπήρχε, ας το πούμε, ένας κοινός τόπος όλων μας. Περισσότερο γενικώς... νομίζω εκεί, Λευτέρη, λειτουργήσε το ότι ήμασταν όλοι στην ίδια μοίρα. Ακριβώς. Σαν να υπήρξε μία εξίσωση, όπου κανείς, ό,τι διαφορετικό στοιχείο και αν είχες σαν άνθρωπος, ό,τι δουλειά και αν έκανες, όσα χρήματα και αν είχες, όποια και αν ήταν η κατάσταση της υγείας σου, ήμασταν όλοι το ίδιο εκτεθειμένοι σε αυτόν τον κίνδυνο. Ακριβώς, έτσι είναι. Και με τον ίδιο φόβο. Ναι, αυτός ο φόβος των πρώτων εβδομάδων είναι αυτό που θα μου μείνει, δηλαδή από εκείνη την εποχή, από τα αρνητικά της. Από την άλλη, επειδή εγώ ζω στις παρυφές της Κνωσού, προς το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ναι. Λίγο πιο έξω από την πόλη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ναι, λίγο πιο έξω από την πόλη, στα όρια της αρχαιολογικής ζώνης. Δεν θα ξεχάσω πόσος κόσμος έβγαινε για περπάτημα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποτέ τόσο κόσμο έξω. Τις ημέρες που είχε καλό καιρό. Αφού έλεγα για πλάκα στους φίλους μου ότι θα βγάλω ένα τραπεζάκι με λεμονάδες, θα το πουλάω και θα ξεπουλήσω μέσα σε μισή ώρα. Γιατί πραγματικά στρατιές ολόκληρες πήγαιναν στους δρόμους, στους αγροτικούς προς την Κνωσό εκείνη την εποχή. Ο κόσμος ήθελε να βγει λίγο έξω, να ζήσει κάπως, να ξεφύγει από το φόβο του. Νιώθεις σαν να έχει περάσει πολύ καιρό από εκείνες τις μέρες. Πότε ναι, πότε όχι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω το κείμενο αυτό ότι γράφτηκε παλιά. Ναι. Γιατί έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από τότε που γράφτηκε. Χτενίστηκε βέβαια μετά, γιατί για να εκδοθεί έπρεπε να περάσει από ένα φιλτράρισμα και να αλλάξουν μερικά πράγματα, να προσθεθούν κάποια, να φερθούν κάποια άλλα. Αλλά επειδή και ζούμε και σε μια εποχή που οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, δηλαδή ο χρόνος, οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Και αίσθησή μας σε σχέση με οπότε κάτι που έγινε το Μάρτιο του 2020 σου φαίνεται
αρκετά πίσω. Εδώ σου φαίνεται αρκετά μακρινό το καλοκαίρι που πέρασε. Νομίζω όμως ότι έχουμε ζήσει και τόσο πολλά πράγματα, έχουν συμπυκνωθεί τόσα πολλά έντονα γεγονότα στη ζωή μας μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, που λίγο έχουμε χάσει πραγματικά την αίσθηση του χρόνου. Αλήθεια μπορεί να το διαχειριστούμε τόσο εύκολα. Νομίζω ότι ζούμε στην εποχή του περισσότερο συμπυκνωμένου ιστορικού χρόνου. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν, δεν είχε το βίωμα η ανθρωπότητα αυτή τη συμπύκνωση του χρόνου και των τόσο ραγδαίων γεγονότων και τόσο πιεστικών καταστάσεων. Ακόμα και σε καταστάσεις νορμάλ, όχι μόνο σε καταστάσεις έκριθμες όπως είναι ο εγκλισμός. Δηλαδή δες πόσο απαιτητικές είναι οι μέρες μας, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι ξαναπέρασε. Όχι, δεν νομίζω, είμαι βέβαιος ότι ξαναπέρασε τόσο έντονες σε απόψεις χρόνου και ρυθμού και ταχύτητας εποχές η ανθρωπότητα. Να δούμε πού θα μας βγάλει όλο αυτό. Πώς θεωρείς ότι θα βγούμε από αυτό? Εγώ βέβαια κρατάω εδώ σε μια συγκεκριμένη σελίδα ανοιχτό το βιβλίο. Θα το πω μετά και αυτό που θέλω να ρωτήσω. Πού θα μας βγει? Πολλές φορές το συζητάω. Πού θα μας βγει, πού θα μας βγάλει? Το συζητάω έτσι με φίλους και λέμε ή που θα γίνουμε πολύ ανθεκτικοί. Εμείς, η γενιά μας, οι άνθρωποι που ζούμε όλα αυτά και μεγαλώνουμε μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, η δική μας η γενιά. Τι να πω, βρε παιδί μου, πόσα έχουμε περάσει και τι δεν έχουμε περάσει. Και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Ή θα βγούμε λοιπόν πάρα πολύ ανθεκτικοί, ή θα βγούμε εντελώς σπασμένοι από αυτά. Μπορεί και να συμβούν και τα δύο. Για κάποιους να συμβεί στο πρώτο, για κάποιους άλλους στο δεύτερο. Ο άνθρωπος έχει το προσόν ότι είναι όν προσαρμοστικό και εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στο ζωικό βασίλειο. Σωστά. Έτσι. Το έχει δείξει η ιστορία. Απ' την άλλη, είναι και αυτοκαταστροφικός. Γι' αυτό άλλωστε καταστρέφει το περιβάλλον στο οποίο ζει. Δηλαδή, ζει το θρίαμβο και τον όλεθρο την ίδια χρονική στιγμή, το ίδιο δευτερόλεπτο. Πάνω που θα μεγαλουργήσει, τη στιγμή που θα φτάσει στο απόγειό του, ενδεχομένως να έχει καταστροφή του εκείνη την ώρα, την ίδια στιγμή δηλαδή. Έχει αυτή την τραγικότητα το ανθρώπινο είδος. Δεν ξέρω που θα μας βγάλει. Έχω όμως μεγάλη περιέργεια να το μάθω, οπότε θα παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Αυτό που έχω σημειώσει και έχω κρατήσει έτσι από το βιβλίο είναι. Από λίγο κάτι, μπορώ να πω, λίγο να προδώσω. Όχι, λίγο, εννοείται, λίγο, ελεύθερα. Λίγο. Μέρα 33η, 50 αόριστη του εγκλισμού. Αγανάκτησα, απελπίστηκα, απίβδησα, απογοητεύτηκα, αποδιοργανώθηκα, αποπροσανατολίστηκα. Ξέρω ότι ταυτίζεστε με αυτά που διαβάζω. Αποχαυνώθηκα, βαρέθηκα, βλάκεψα, βούλιαξα, βρώμησα, διαλύθηκα, έληξα, εξαντλήθηκα, πλαδάρεψα, ρέταρα, σάλεψα, σκοτίνιασα, τελμάτωσα, τερμάτισα, φρίκαρα, χάζεψα, χάθηκα, ψόφισα και άλλους πολλούς περισσότερους. Αυτοί όλοι που διάβασα έχουν μια αρνητική χρειά. Ναι. Είχε στιγμές που έλεγες, ναι, παιδί μου, ωραία είναι τελικά η ζωή και μέσα στην καραντίνα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν στιγμές, επειδή το κείμενο που διάβασες τελειώνει με την πρόταση «Συμπληρώστε δικού σας». Ναι. Αρκετοί κάτω από την ανάρτηση που έκανα εκείνη την ημέρα είχαν συμπληρώσει θετικούς, θετικά ρήματα. Ρήματα με θετική χρειά. Προφανώς είναι ένα λογοπαίγνιο και έχει να κάνει και με το συνέστημα της ημέρας εκείνης. Εννοείται ότι υπήρχαν και θετικές στιγμές. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια στιγμή λέει, άδειασε το μυαλό μου, ρε παιδί μου. Μπόρεσα και έζησα κάπως με τα παιδιά μου. Βγήκαμε λίγο έξω, κάναμε ένα περίπατο που ενώ ζούσαμε μέσα στη φύση. Χωρίς δεν. Το ρολόι. Το ρολόι. Γρήγορα. Σε ένα άλλο κείμενο αναφέρω κάπου το κυνήγι του λεπτοδείκτη. Ναι. Καθημερινά έχουμε συνειδητοποιήσει πόσες φορές κοιτάμε το ρολόι μας και αγχωνόμαστε επειδή χάσαμε. Έχουμε μείνει πίσω 5-10 λεπτά. Το 5-10 λεπτά δεν είναι τίποτα. Δηλαδή είναι αυτή η κίνηση. Το ρολόι μπροστά και εμείς από πίσω να τρέχουμε. Η γιαγιά μου ποτέ δεν έσκαγε για τα 10 λεπτά. Ποτέ δεν την αφορούσαν τα 10 λεπτά. Μπορεί να σκαγεί για τις 2 ώρες. Αλλά για τα 10 λεπτά ποτέ. Ποτέ δεν κοίταζε το λεπτοδείκτη. Το χοντρό κοίταζε πάντα. Το χοντρό δείκτη. Τι ώρα είναι 3, είναι 4. Ο μικρός δεν την ένοιαζε. Εμάς μας νοιάζει και το δευτερολέπτο, ας πούμε. Δηλαδή θα σκάσουμε. Μωρή Λευτέρη, τι έχουμε κάνει? Εντάξει, τα έχουμε καταφέρει και καλά. Έλα να συζητήσουμε λίγο, να φιλοσοφήσουμε. Τα έχουμε καταφέρει καλά σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά εκεί μέσα στα όλα αυτά τα μεγαλειώδη που έχουμε καταφέρει, που μπράβο μας, χάνουμε κι άλλο που είναι η ουσία, βρε παιδάκι μου. Δηλαδή, σου έκανε εντύπωση το ότι εσύ που μένεις σε μία περιοχή έξω από το κέντρο, μέσα στη φύση, ξαφνικά είδες κόσμο να περπατάει έξω στη φύση. Πού είναι τα σπίτια του εκεί? Ξαφνικά δεν κοιτάμε το ρολόι. Δεν κοιτούσαμε, γιατί έχουμε πανέλθει κανονικότατα. Κανονικότατα. Και οι βόλτες οι πολλές κοπήκανε και το ρολόι ξαναμπήκε στη θέση του και τα ωράρια και όλα. Κοίταξε, είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Τώρα μιλάμε για μια κατάσταση δυσάρεστη, στην οποία προσπαθούμε να βρούμε θετικά. Και είχε κάποια. Ήδη έχουμε απαριθμίσει κάμποσα.
Έτσι είναι η ζωή ίσως. Δηλαδή, όσο προχωράνε οι εποχές και εξελίσσεται η ανθρωπότητα, θα έχει τα καλά της και τα κακά της. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο απόλυτο θετικό. Όσο είμαστε στο 50-50, καλά τα πάμε. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Έχει γίνει ποτέ αυτό, έχει καταγραφεί ποτέ ιστορικά. Το αποκλείω, όχι. Δεν γίνεται, θα πρέπει να είμαστε. Μάλλον ζούμε στην καλύτερη εποχή που θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Εκεί έχω καταλήξει εγώ. Και μάλλον από ζούμε πολλές απόψεις, ναι. Και στον καλύτερο. Ενδεχομένως στο καλύτερο γεωγραφικό μήκος και πλάτος που θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Ότι είμαστε τυχεροί, είμαστε. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό το πράγμα. Κύριε καθηγητά, γράφεις, μας είπες, έγραφες και στο παρελθόν, πάντα έγραφες. Βιβλίο δεν έχεις γράψει όμως άλλο. Βιβλίο δικό μου που να έτσι, είναι που όλα τα κείμενα δικά μου, έτσι. Όχι. Είναι έχεις το πρώτο. Συμμετάσχει. Έχουν δημοσιευτεί κάποια χρονογραφήματά μου σε εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Για τους μαθητές της Γαμαλικίου. Επειδή έγραφα παλιότερα και ακόμα με μικρότερη συχνότητα στην Εφημερίδα των Συντακτών, έχουν δημοσιευτεί κάποια χρονογραφήματά μου σε συλλογές και σε βοηθήματα λογοτεχνίας και έκθεσης, ναι. Έχεις επιθυμία να γράψεις ένα βιβλίο μεγάλο που να έχει αρχή, μέση και τέλος, ή είναι κάτι που δεν σου ταιριάζει, δεν σε εκφράζει? Αν σου πω ότι δεν το έχω σκεφτεί, θα σου πω ψέματα. Το έχεις σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί. Δεν έχω ποτέ καθίσει να το δουλέψω. Ευελπιστώ ότι μπορεί στο μέλλον να το κάνω. Δεν είναι η ώρα του ακόμα. Καλά, ναι. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και όλοι, ότι όχι, θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό που κάνουν όλοι, να γράψει μια μεγάλη ιστορία. Κοίταξε, προς το παρόν μου αρέσει το μικρό κείμενο. Νομίζω ότι μου ταιριάζει το μικρό κείμενο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλά. Το μικρό κείμενο είναι κάπως, πώς θα το πω, επειδή όντως και οι εκδοτικοί οίκοι, αν τους πεις ότι έχω ένα μεγάλο μυθιστόρημα, θα σου δώσουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Από, ναι, βέβαια. Από ότι αν τους πεις έχω μια συλλογή διηγημάτων, πόσο μάλλον αν έχω μια συλλογή από μικρά κείμενα σε ημερολογιακή μορφή. Θα ανοίξουν οι πόρτες πολύ πιο εύκολα, έστω για να διαβαστεί, ρε παιδί μου. Ναι, δεν σου λέω ότι θα εκδοθεί και Sony. Δεν ήξερα αυτά τα μυστικά. Ναι. Όντως, αν πας να ξεφυλίσεις τις καινούργιες κυκλοφορίες σε ένα βιβλιοπωλείο, τα 8 στα 10 είναι μυθιστορήματα. Έχεις δίκιο, μυθιστορήματα. Το μικρό κείμενο έχει τη δική του γοητεία, γιατί ξέρεις, το να γράψεις ένα ολοκληρωμένο νόημα σε λίγες παραγράφους και να κερδίσεις τον αναγνώστη σου, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εγώ το θαυμάζω. Όταν το βλέπω καλογραμμένο από άλλους, δεν θα μιλήσω για τον εαυτό μου, θα το αποφασίσετε εσείς αυτό. Το καμαρώνω, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, το μικρό κείμενο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Γούστα είναι αυτά, αναγνωστικά γούστα, αλλά και εμένα με κερδίζει περισσότερο. Όχι ότι δεν θα κάτσω να διαβάσω. Έτσι και πιάσω τα χέρια μου ένα καλογραμμένο μυθιστόρημα, θα με καθυλώσει. Είμαι τόσο μανιακός αναγνώστης που είμαι ικανός να ξενυχτήσω 2 βράδια για να το τελειώσω. Προτιμώ όμως να διαβάζω λίγα και μικρά και να κοιμάμαι στην ώρα μου, να σου πω την αλήθεια. Είναι μια άλλη χαρά που σου δίνει όλο αυτό. Τη ζωή σου τώρα πώς τη βλέπεις? Είπαμε πριν ότι ουσιαστικά δεν έχουμε ξεφύγει από όλο αυτό. Είμαστε ακόμα μέσα στη φούσκα αυτού του πράγματος. Αισθάνεσαι ακόμα από αυτά τα δύσκολα συναισθήματα? Η αλήθεια είναι ότι που εδώ τα είδαμε έτσι πολύ ξεκάθαρα μπροστά μας μέσα στις καραντίνες που ζήσαμε. Αρκετές φορές δυσκολεύομαι. Πρέπει να σου πω ότι αυτή την εποχή διδάσκω στο ΕΠΑΔ Καλαχωρίου. Mm-hmm. Που είναι ένα σχολείο το οποίο ακόμα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Εκεί πώς έχουν τα πράγματα? Πρόκειται να λειτουργήσει προσεχώς. Άρα βιώνω μια καραντίνα αναγκαστική, γιατί κάνω το πρωί τηλεκπαίδευση. Μπροστά στον υπολογιστή δεν είναι ό,τι χειρότερο. Ούτε για μένα ούτε για τα παιδιά. Ειδικά για τα παιδιά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Όσοι μαθητές μπαίνουν, προσπαθούμε να τους κρατήσουμε σε ένα ενδιαφέρον και σε μια επιφάνεια. Οι πιο πολλοί δεν μπαίνουν. Για διάφορους λόγους. Αντικειμενικούς οι περισσότεροι. Για αντικειμενικούς λόγους οι περισσότεροι. Ελπίζω ότι με το που ανοίξει το σχολείο μας, ελπίζω να γίνει σύντομα, από ό,τι ενημερώνομαστε θα γίνει σύντομα, θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Άρα, ναι, στο δικό μου το μικρό κόσμο, επειδή με ρώτησες αν βιώνω ακόμα τέτοιες καταστάσεις, δυστυχώς ναι, στο μικρό κόσμο μου βιώνω, γιατί ζω ένα υποτυπώδη εγκλισμό υπό την έννοια αυτή. Ναι, έχεις κρατήσει παλιές κακές συνήθειες που λέμε. Δεν το έκανα εκεί ο θελός, σε διαβεβαιώνω. Μείνανε στη ζωή σου. Αναγκαστικά όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορείς. Από τη μία μπορείς να το δεις και σαν ευκαιρία ότι συνεχίζεται μέσω της τηλεκπαίδευσης η επαφή με τους μαθητές, ότι έχουν έναν άλλο τρόπο. Αυτό είναι και ο μεγαλύτερος στόχος, να κρατήσεις την επαφή για να νιώσουν και τα παιδιά ότι συμμετέχουν σε μια σχολική κοινότητα.
Τουλάχιστον έτσι μία ροή στην καθημερινότητα. Ακριβώς. Αυτό που έχουμε ανάγκη, το πρόγραμμα που όσο και αν λέμε πάλι ξαναμπήκαμε στο πρόγραμμα και στην καθημερινότητα. Όχι, το πρόγραμμα ανάγκη, σώζει. Κρατάει... Το πρόγραμμα σώζει. Μα και σε παλιότερες εποχές που δεν είχαν αυτή τη χρονική πίεση, πάντοτε είχαν πρόγραμμα οι άνθρωποι. Με ρουτίνες. Ακολουθούσαν και το πρόγραμμα του χρόνου, την κυκλικότητα των εποχών. Έτσι. Πολύ ωραία. Είμαστε φτιαγμένοι με ένα βιολογικό ρολόι, το θυμάστε. Το μαθαίνουμε από μικρή αυτό και το ακολουθούμε στη συνέχεια. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε περισσότερο ζεστοί από ό,τι φαίνεται στην τηλεόραση και πίστεψε με, φαίνεστε πολύ ζεστοί στην τηλεόραση. Γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό. Είστε, εννοώ, η εκπομπή και οι συνεργάτες και. Τρώμαξα μια στιγμή, λέω. Και γενικώς όλοι οι συντελεστές. Ναι, είμαστε. Το στούντιο, ναι, είσαστε καταπληκτικοί. Εάν σας καλέσει να έρθετε, παιδιά μου, το συζητήσετε τελευταία φορά. Θα περάσετε και κάλεστε. Θα περάσετε πολύ ωραία. Εδώ εμείς ανακαλύψαμε ότι έχουμε ξανακάνει συνέντευξη πριν από πόσα χρόνια. Να το πούμε. Πες τα, παιδιά. Πριν από 18. Πριν από 18, ναι, έχουμε ξαναβρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο. Τι κάναμε τότε, δίπλωμα οδήγησης είχαμε. Εγώ είχα. Εγώ μάλλον μπορεί να είμαι και πιο μεγάλος από σένα. Οπότε είχα σίγουρα γιατί ήμουν φοιτητής. Μετά μάξιμου ήρθα. Εγώ με το 80, είδες πώς το είπα. Ναι. 3 χρόνια είναι πάρα πολλά, θέλω να ξέρω. Ναι, είμαι άνθρωπος άλλης γενιάς. Έχω ανήλικη ακόμα. Εσύ είσαι τώρα εκεί οριακά. Εγώ είμαι, σε μια εγώ οδεύω προς τη σύνταξη σιγά-σιγά, ναι, ακριβώς. Τι ωραία πράγματα. Ωραία. Εύχομαι να μην τα ξαναπούμε μετά από 18 χρόνια. Εύχομαι και εγώ να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε νωρίτερα. Εντάξει, ναι, δεν θα ήθελα. Να είμαστε καλά μετά από 18 χρόνια, να τα λέμε, εννοείται. Είδες πως αλλάζουν οι ευχές, Λευτέρη μου. Είδες. Αντί να σκεφτόμαστε μεγάλη επίβολα, σκεφτόμαστε να είμαστε καλά. Καλά θα είμαστε. Καλά θα είμαστε, Λευτέρη. Έχουμε καλές πιθανότητες. Μακάρι, την αποφασίσουμε που την έχουμε σκαπουλάρει μέχρι τώρα με όλα όσα έχουμε. Το λέω και σαν μαθηματικός, δηλαδή. Έχουμε καλές πιθανότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ανακουφίζει πάρα πολύ η δυτική προσέγγιση στη συζήτηση αυτή. Να είσαι καλά, να φτάσει το ημερολόγιο παντού να πάει, σε πολλά σπίτια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα αυτό έχει. Να τα βλέπουμε, να τα θυμόμαστε. Πλέον έχει μια αυτονομία. Έφυγε από μένα, είναι ανεξάρτητο. Θα τραβήξει τον δρόμο του. Έτσι είναι, όλα μας τα παιδιά και τα βιβλία. Ακριβώς. Και τα βιολογικά παιδιά και τα όλα αυτά. Να τα θυμόμαστε μόνο μέσα από τα βιβλία, εύχομαι. Να μην χρειάζεται ούτε να τα ξαναζήσουμε ούτε να τα έχουμε πάνω-πάνω στο μυαλό μας. Μακάρι. Μακάρι. Τελειώσουμε έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.